Παρακαλώ, καλημέρα, ναι. Ποιο είναι? Νάγια. Γεια σου, Νάγια. Πού είσαι, Νάγια, τέτοια ώρα? Πάμε στο σχολείο. Σε ποιο σχολείο πηγαίνεις, Νάγια μου? Αρσάκου. Στο Αρσάκιο Ψυχικό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Νάγια μου, για άκουσε, παρακαλώ. Εύκολο, Νάγια. Ποιο είναι, Νάγια? Δεν ξέρω. Έλα, καλέ που δεν το ξέρει. Για άκου, για άκου. Νάγια. Δεν το ξέρω. Γιατί? Γιατί, και σου βάλα πανεύκολο. Είσαι μόνη σου ή είναι για κανένα άλλο? Ο αδερφός σου πόσο χρονών είναι? Δίδυμα είμαστε. 9. Δίδυμα είστε? Δίδυμα, μωρέ. Και δεν το ξέρετε? Γιατί? Τι θα κάνω εγώ τώρα. Πώς το λένε τον αδελφό σου? Χρήστο. Το θυμάσαι, τέλεια, κέρδισες. Μπράβο. Έτσι, ωραία. Θα πάρεις το δώρο λοιπόν. Διπλό. Α! Γλυκούλα μου. Εντάξει λοιπόν. Τι σου συμβαίνει? Εμένα. Ναι. Τι σου συμβαίνει με το θρίλερ που το ζεις κιόλας? Πες μου, τι σου συμβαίνει. Μου ήρθε αυτό εδώ πέρα και θέλω να. Μα κούκλα που τη στραγγαλίζουνε. Το είπα αυτό in order to prevent να μου. Oh my god! In order to prevent, αλλά δώσε ιδέες. Το αυτό που βγαίνει αυτή την εβδομάδα. Το αυτό. Ποιο είναι το αυτό? Το αυτό, το θρίλερ. Το αυτό. Δεν τρέπεσαι. Τι είναι, ρε παιδιά? Δεν τρέπεσαι. Να πάει να δεις το δικό σου το αυτό. Όχι, το αυτό να πας να το δεις εσύ. Όχι, εσύ. Εγώ βλέπω το δικό μου. Γιατί να μην το δούμε όλοι μαζί? Είναι το καλύτερο αυτό. Το δικό μου αυτό από το δικό σου το γιατί αυτό. Γιατί να μην δούμε μαζί το αυτό? Το δικό μου. Το αυτό είναι κάτι υπαρκτό. Δεν θα δούμε το αυτό το δικό μου. Όλοι μαζί να μαζευτούμε το. Ρε παιδιά, τι είναι το αυτό τελικά? Να βγάλουμε τα αυτά μας. Το αυτό έχει πάρει βραβείο. Το δικό μου να δεις. Ναι, Βασίλη, εσύ? Ναι, ναι. Μάλιστα. Έχεις γενέθλια σήμερα? Ναι. Μπράβο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, λέει. 95,2. Αν θες DJ, πες του, λέει, χρόνια πολλά και ότι τον αγαπώ πολύ. Ποιος μπορεί να υπογράφει? Α, δεν ξέρω, για να δείτε μου. Ο Βασίλης. Τέλεια. Για εξήγησου, ποιος είναι ο Βασίλης, παιδί μου? Τέλεια, τέλεια. Καλά, μη λες. Εντάξει λοιπόν, σε αφήνω για. Για, για. Παιδιά, σταματήστε. Δεν θέλω κανένα σχόλιο. Μη σε ακούσω και κάνει σχόλιο τώρα εσένα. Μην παρασύρεις από αυτόν εδώ. Ο Όσκαρ Ουάιλντ το έλεγε ως εξής. Τι έλεγε ο Όσκαρ Ουάιλντ? Ο έρωτας που δεν μπορεί να πει το όνομά του. Τι είπες τώρα? Τι είπες με το γάντι? Ανατρίχιασα. Έτσι. Απατάω, λέει, γιατί ξέρεις. Γιατί? Γιατί είμαι φαινόμενο και τα φαινόμενα απατούν. Αχ. Μέσος άνθρωπος, Μαρία, κάνει 1460 όνειρα το χρόνο. 1460, ε! Είναι περίπου 3-4 την ημέρα. Αν βλέπεις κάθε μέρα. Εγώ κάνω παραπάνω, να ξέρεις. Ξέρετε ότι κάθε χρόνο 10.000 πουλιά πεθαίνουν από χτυπήματα σε παράθυρα. Είναι ηλίθεια, δεν βλέπω. Τι πουλιά, περιστέρια? Από όλα. Τα ποντίκια δεν κάνουν με το. Γιατί? Δεν κάνουν. Δεν θέλουν, ρε φίλε. Καλά, μη συγχύσεις. Και ένα τελευταίο. Οι κότες μπορούν να υπνοτιστούν. Οι κότες υπνοτίζονται, εντάξει. Ναι, ναι, ισχύει. Παιδιά, είναι. Γιατί πώς? Άμα κάνεις έτσι στην κότα, τη κουνάς κάτι μπροστά τη. Ναι. Κοιμήθηκε. Γι' αυτό λένε σαν τον κοτόπουλο. Μισό το. Ναι. Πού το ξέρεις αυτό? Κοιμήθηκε κάτι στην κότα. Σε ποια κότα? Ποια κότα έχετε κότα σπίτι? Τι σπίτι είναι αυτό, Χριστέ μου? Κότες έχετε? Τη σκύλα την έβγαλε τα χέρια. Την έχω βγάλει. Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Παρακαλώ. Θα σύμβουλε, καλημέρα. Τι κάνεις? Ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, 95,2 άνθρωπος DJ. Είσαι καλά? Καλά, καλά, εσύ? Πάρα πολύ. Είναι έτοιμα τα παιδιά για το σχολείο? Ρωτάει η σύζυγος η Κέλλη. Έτοιμα, έτοιμα είναι. Γιατί, σκεφτόμουν όση ώρα ήμουν έτοιμος να σου τηλεφωνήσω. Λέω σύζυγος με το όνομα Κέλλη, σιγά μην ασχολείται με τα παιδιά. Ο Θρασίβουλος θα τα κάνει. Α, σωστά. Έτσι ακριβώς. Όλα εντάξει, παιδιά, πλημμένα, δεν αφήνουμε τίποτα μίξες από το σπίτι. Όχι, όχι. Πραγματικά πρωί-πρωί. Καλημέρα, Θρασίβουλε. Καλή σας μέρα. Σήμερα σε βλέπω έτσι που μου κάνεις λίγο βλάκας. Δεν ξέρω. Κάτι μου. Τι ωραίο κομπλιμέντο πρωί-πρωί. Όχι, παιδί μου, για βλάκα. Και επειδή σε βλέπω σε βλάκα. Τι έχεις ρε στην κουζίνα σου που αρχίζει απορώ? Τι έχω? Τι έχεις στην κουζίνα σου που ξεκινάει απορώ? Ρολό κοτόπουλο. Όχι, απορώ φυτήρα. Δεν σου πω ότι σε βλάκας από το πρωί φαίνεται. Το βλάκας από τη γωνία. Τα πέντε είδη σεξ, Μαρία, που πρέπει να κάνεις πριν παντρευτείς, γιατί μετά θα έχεις πρόβλημα. Για να μην ξυπνήσεις μια ωραία πρωία στο νηφικό σου κρεβάτι, Μαρία, και πάθεις ιστερία που δεν έχεις στη ζωή σου, δεν έχεις εμπειρίες, δεν δοκιμάσεις, και άμα σε πιάνεις ένα ιστερία, κάνεις αντριλή.
Ακριβώς. Λοιπόν, πρέπει να δοκιμάσεις οπωσδήποτε τα πέντε παρακάτω σεξ. Μ' ακούς? Πρώτον, σεξ με μικρότερο. Έχει ενέργεια, δίψα για γνώση και το κυριότερο έχει φαντασία. Εσύ θα του μάθεις τα δικά σου κόλπα και εκείνος θα σου χαρίσει σερή οργασμών μέχρι να πεις φτάνει άλλο, δεν θέλω άλλο. Ωραία. Δεύτερον, one night stand. Λίγο παρακινδυνευμένο, αλλά που ξέρεις. Μπορεί την τελική να συνειδητοποιήσεις ότι προτιμάς το γρήγορο ομό παρά τις αγκαλίτσες στο κρεβάτι. Δεν το ξέρεις αυτό. Δεν το ξέρεις, άμα δεν όλα αυτά πρέπει να τα κάνεις πριν παντρευτείς, γιατί μετά, ναι. After break-up sex. Ή αλλιώς σεξ με τον πρώην. Περίμενε καλά να τα γράψω. Γράφε. Τα γράφω. Γενικότερα δεν το συνιστούμε, αλλά τουλάχιστον μια φορά στη ζωή σου πρέπει να έχεις κάνει αυτό που το παθιασμένο σεξ μετά το χωρισμό. Οπωσδήποτε. Τι είπε εδώ με τον πρώην. Είναι καραγκιόζης. Ναι ρε παιδιά, είναι μάνιουαλ εδώ πέρα. Σεξ με το αποθυμένο. Ναι, για εκείνον τον ανεκπλήρωτο έρωτα μιλάμε. Εκείνον που παρακαλούσες κάποτε για ένα του βλέμμα και αφού απίβδησες αποφάσισες να τον ξεχάσεις. Πέμπτον, εντάξει. Σεξ με τον εαυτό σου. Ό,τι πιο απλό. Δεν χρειάζεται ούτε να χωρίσει ούτε να πιστήσει. Τίποτα. Είναι προδιαγραφή. Είναι προδιαγραφή. Ωραία, σεξ με τον εαυτό σα μετά τις 9. Τι θα συμβεί σε ένα Fiat Uno. Ναι. Αν βάλουμε στο πίσω κάθισμα 100 κιλά δυναμίτη. Fiat Uno. Ναι. Θα γίνει Fiat Punto. Τι χιούμορ! Τι χιούμορ! Α κάνουμε Punto. Τώρα το καταλαβαίνω. Σούπα από το πρωί σε βλάκας φαίνεται. Είναι καινούργια μόδα, ελπίζω να μην φτάσει στην Ελλάδα. Μια καινούργια κούκλα κυκλοφόρησε στην Αυστραλία όπου όταν τη τραβά τα πόδια και τα χέρια ουρλιάζει. Γιατί ουρλιάζει? Έτσι. Όταν πάλι προσπαθεί να τη στραγγαλίσει, το μυαλό και τα μάτια τη κούκλα πετάγονται έξω. Γιατί Χριστιανέ, καλέ, τι θρίλερ είναι αυτό. Το σφίγγει αυτό. Με το που τη χαλαρώνει το λαιμό, ξαπ, χλουπ, ξανά μέσα. Με το που τη πατά, πουλιά! Έξω τα μάτια. Οι ψυχολόγοι ανησυχούν μήπως η κούκλα δεν προκαλέσει βία συναισθήματα στα παιδιά που κάνουν σαν τρελά για να την κακοποιούν. Λογικό είναι αυτό, έτσι, παιδιά. Ναι. Έχουν δίκιο οι ψυχολόγοι. Ρε παιδί μου, αυτό θα είχε μια εφαρμογή, ναι, ακίνδυνη. Ναι. Είσαι γυναίκα, ναι, είσαι παντρεμένη. Έπιασε μια μεγκόμενα τον άντρα σου. Ναι. Να ήταν η κούκλα κανονικότατη, να τη έβαζε και το όνομα από κάτω την κόμενα και κάθε τόσο για να χαλαρώνει. Πε μου κάτι. Γιατί να μην κάνει έτσι τον άντρα που κάνει την κουτσουλιά. Οι γυναίκε που είναι παντρεμένε τα βάζουν με τη γυναίκα. Γιατί εντάξει ο δικό μου. Αλλά εσύ. Πε μου λίγο. Ότι είναι παντρεμένος. Σωστά, πες τα. Πες μου κάτι. Ορίστε. Πόσο τεράστιος είσαι. Εγώ. Ποιος? Ο Πάνος. Γεια σου Πάνο. Τι είναι η σκελέα? Η σκελέα είναι εσόρουχο. Εσόρουχο, πολύ σωστά. Λοιπόν, η σκελέα είναι ένα είδος ανδρικού εσωρούχου βεβαίως που χρησιμοποιούνταν παλιά. Στην ουσία πρόκειται για σόβρακο που φορούσαν κάτω από τα ρούχα παλιά οι άνδρες στο στρατό. Η διαφορά του με τα κοινά εσώρουχα που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι ότι η σκελέα ήταν μακριά πάρα πολύ, σαν δεύτερο παντελόνι, φτιαγμένη από μάλινο ζεστό έφασμα για να κρατάει το σώμα του φαντάρου ζεστό. Έτσι πρέπει. Εντάξει, αγόρι μου, το ήξερες. Πέρασε το τεστ. Μια περίεργη παράδοση έχει η φυλή Τωράγιαν, έτσι λέγεται η φυλή αυτή, που ζει στα βουνά. Η συγκεκριμένη λοιπόν έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τους νεκρούς. Ακόμα και όταν αποφασίσουν να τους θάψουν, η ημέρα εκείνη δεν είναι και η τελευταία που θα τους δουν. Και αυτό γιατί υπάρχει παράδοση που θέλει μία φορά το χρόνο σε μια συγκεκριμένη ημέρα να τους ξεθάβουν προκειμένου να τους φορέσουν καινούρια ρούχα, να τους βάλουν τσιγάρα στο στόμα, να τους περιφέρουν στο χωριό και φυσικά να βγάλουν φωτογραφίες μαζί του. Ο Χριστός και εν τω μεταξύ, επειδή έχουν φτάσει οι μόδες κάτω εκεί και τραβάνε και σέλφι. Έλεος, με το πεθαμένο κερατά μετά από 50 χρόνια. Μην έρθεις και με ενοχλήσεις με καμιά σέλφι. Θα σε πάρω διάολος. Μην με ενοχλήσεις. 3, 2, 1 και μπουμπουμπουμπαμπ. Yo, yo, yo. Δεν ξέρω αν θα το έπαιρνες. Ξέρω ότι το θέλεις να με δεις γυμνούλη. Γυμνούλη, γυμνούλη, γυμνούλη. Άσπρο κορίτσι χαμένο στο καφέ λικέρ. Άγριες, άγριες, άγριες. Άγριες, άγριες, άγριες. Σκέψεις. Άγριες, άγριες, άγριες. Άγριες, άγριες, άγριες. Σκέψεις. Άγριες, άγριες, άγριες. Άγριες. Άγουιες. Παρακαλώ. Καλημέρα. Ποιος? Η Μαρία. Ποιο ήταν το τραγούδι, Μαρία? Wild Thoughts. Δεν πας καλά, δεν πας καλά. Μπράβο, Μαρία. Έχουμε και τον Τακέση Κουροσάβα. Πολύ ωραία. Ξέρεις πώς βγήκε το όνομα του? Του είπανε Τακέση, λέει, ναι. Λέει, τι Τακέση, θα είναι μια μεγάλη Κουροσάβα. Έτσι, πολύ ωραία. Έτσι το φαντάζομαι. Τι ωραία. Ελπίζω να μην μας ακούει ο Τακέση. Ναι, ναι, ναι. Γιατί μετά Τακέση. Καταρχήν, εσύ είσαι έτοιμος να πας στη Ιαπωνία? Ναι, είμαι έτοιμος. Έτσι. Τι δεν πρέπει να κάνει ποτέ όποιος πάει στην Ιαπωνία? Όσοι έχουν επισκεφτεί ήδη την Ιαπωνία μπορεί να γνωρίζουν ήδη τους παρακάτω κανόνες. Περπάτημα στη λάθος πλευρά. Α. Οι πεζοί δεν τολμούν να παραβούν τον άγραφο κανόνα. Μένω στα αριστερά. Ονομασία σεξουαλικών οργάνων. Το να πει κανείς φωναχτά την ονομασία των γεννητικών οργάνων θεωρείται μεγάλη προσβολή, στο λέω.
Οι Ιάπωνες συνηθίζουν να λένε τη λέξη ασόκο που σημαίνει εκεί. Ναι, ναι, ναι. Καμιά φορά που λέω να εκεί κάτω. Ναι, ναι, ασόκο, ναι, ναι, ναι. Ασόκο. Προσοχή στη σωματική επαφή. Τι εννοεί? Δεν ακουμπάμε. Οι Ιάπωνες συνηθίζουν να υποκλίνουν το ένα στον άλλον και βέβαια ούτε λόγος για ανταλλαγή φιλιών και αηδίες. Όχι, όχι. Ποτέ δεν φιλιούνται αυτοί. Ποτέ. Ποτέ. Έτσι. Το φαγητό στο δρόμο ή στο μέτρο. Πρόσεξε. Η λύση είναι δύο. Ή θα το φάτε μπροστά στον πολιτή του δρόμου. Πήγε και πήρε εδώ, θα το φά εκεί μπροστά του. Ή θα το πάρει μαζί σου σπίτι. Να περπατά και να ματσουλά όπω γίνεται και εδώ πέρα με τα πιτόγυρα. Δεν υπάρχει. Εντάξει, αλλά μια τυροπιτούλα να φά στο δρόμο μια λιγούρα. Να σε δει οι Ιάπωνες με τυρόπιτα. Ο Αθήνας είναι τυρόπιτα, sorry you know. Πού την πήρες την τυρόπιτα, θέλω κι εγώ. Το που ζουν τελικά όσοι έχουν μία παραπάνω κλίση στην απιστία. Οι άντρες. Σύμφωνα με τα στατιστικά, τα πράγματα έχουν στο εξής. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ιταλία με το ποσοστό των άπιστων να ανέρχεται στο 45%. Στην ίδια θέση είναι ισοβαθμή με την Γερμανία. Πολύ παιδιά το 45%. Δεν τους στόχα τους Γερμανούς. Στη δεύτερη θέση, εδώ είναι έκπληξη. Είναι η Δανία. Η Δανία. Ναι, καλέ. Καθώς μια τέτοια φήμη δεν τη συνόδευε μέχρι σήμερα και όμως το 46% των Δανών έχουν απατήσει. Έχουν εγκόμενα. Έχουν απατήσει τη σύντροφό του. Έχουν εγκόμενα. Τέλος. Ναι. Όσο για το γεωγραφικό άνδρο των απίστων, είναι δικαιολογημένο όμως, είναι η Ταϊλάνδη. Σε ποσοστό του 56%, περισσότερα του μισού Ταϊλανδού αρέσκονται στα απαγορευμένα ερωτικά παιχνίδια. Η Ταϊλάνδη είναι και η πατρίδα του αυτό. Η Ελλάδα. Σε ποια θέση? Ατύχησε. Τι? Στην τελευταία. 1%. Άντε καλέ. Ψέματα. Το λέει το Forbes. Το λέει το Forbes. Τους είχα μια εβδομάδα στα τηλέφωνα. Έλα. Λέω παιδιά, μην μας κάνετε ζημιά. Είμαστε που είμαστε χάλια οικονομικά. Λέει εντάξει κύριε Τσαουσόπουλε. Τελευταία θέση για σας. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens Digital.